One, two, three, four. La 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 la. Είμαστε εδώ σήμερα με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Γιαννόπουλο. Μας έκανε εντύπωση που σας βλέπουμε καθημερινά στους χώρους του φεστιβάλ και στις εκδηλώσεις. Ποια είναι η προσωπική σας δράση όσο αφορά το φεστιβάλ μας? Λοιπόν, καλή ερώτηση. Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Εγώ πρώτη φορά παρακολούθησα το φεστιβάλ όταν ήμουνα 16 ετών. Ήταν η δεύτερη χρονιά του φεστιβάλ, ό,τι είχε δηλαδή πρώτο ξεκινήσει. Είχα παρακολουθήσει τότε, νομίζω, δύο ταινίες μικρού μήκους και άλλη μία μεγάλη. Τίποτα παραπάνω. Απλώς μου είχε μείνει στο μυαλό ο πολλής κόσμος και τα παιδιά που μάθαν στη Βαγμένα. Άλλοι καθόμασταν κάτω στο διάδρομο, 2-2 σε θέσεις. Και η αλήθεια είναι ότι είχα ζοριστεί πολύ. Δηλαδή, ενώ μου άρεσε η ταινία, καταπιέστηκα. Γιατί το να κάθεσε κάτω δεν είναι το πιο εύκολο. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι η αλήθεια, από τότε δεν μου έχει δοθεί πάλι η δυνατότητα να παρακολουθήσω κάποια ταινία ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς κάθε φορά που ερχόταν το φεστιβάλ, που ήταν η διάρκεια του φεστιβάλ, έβλεπα στην πόλη να κυκλοφορεί κόσμος, να υπάρχει μια ζωντάνια παντού και αυτό πάντα το μου άρεσε. Η εμπειρία μου λοιπόν και όλη μου ανάμειξη με το φεστιβάλ ήταν αυτή. Τώρα τα έφερε έτσι η ζωή, μετά από τόσα χρόνια, να αναλάβω αυτή τη θέση, που είναι μια πολιτική θέση, αλλά εγώ δεν το βλέπω ότι είναι πολιτική, και εκ της θέσης αυτής ηγούμε του φεστιβάλ. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα έστω τώρα να αποκτήσω μια καλύτερη εικόνα. Θα ήθελα να γίνω κι εγώ μέρος αυτού του τόσο σημαντικού γεγονότος, πολιτιστικού γεγονότος που είναι για τον πύργο. Πιστεύετε ότι παρέχετε αρκετή στήριξη από την περιφέρεια και από τους κρατικούς φορείς στο φεστιβάλ? Ωραία, να σου πω το εξής. Σε αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω ξεκάθαρα και μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Εγώ έχω αναλάβει αυτή τη θέση τώρα 3 μήνες. Στην ουσία, οι δυνατότητες που είχα στο να ενημερωθώ και στο να παρέμβω για να δω τι άλλο θα μπορούσα να προσφέρω ήταν πολύ μικρός ο χρόνος, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Στην ουσία δηλαδή είχαν τελειώσει όλα, είχαν τρέξει όλα και απλά εγώ το ανέλαβα και το προχώρησα. Από ό,τι ξέρω, η περιφέρεια κάθε χρόνο δίνει ένα αρκετά μεγάλο ποσό προκειμένου να στηρίξει το φεστιβάλ. Εγώ από την πλευρά μου, αυτό που έκανα από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό το λόγο συνάντησα αυτομάτως και τον κύριο Σπύρου αλλά και τον κύριο Κωνσταντόπουλο, το όνειρό μου και ο προσωπικός μου στόχος είναι το φεστιβάλ να έχει το δικό του σπίτι. Το είπα και την ημέρα της έναρξης και δεν το είπα απλά για να το πω και να πούνε όλοι «Α, τι καλός που είναι αυτός που τον ενδιαφέρει το φεστιβάλ». Εγώ αυτό το θέλω, δηλαδή είναι κρίμα αυτές οι τόσες υπέροχες δράσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ να μην έχουν ένα δικό τους χώρο. Δηλαδή δεν μπορείτε εδώ σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο να είναι η γραμματεία του φεστιβάλ και τα εργαστήρια να είναι διασκορπισμένα σε διαφορετικά κτίρια στην πόλη του Πύργου. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι μαζί, να είναι ένα ενιαίο σύνολο, ούτως ώστε εσείς που συμμετέχετε να το απολαμβάνετε καλύτερα. Εδώ μπαίνει το θέμα κλάσσο. Έτρεξα λίγο. Ναι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι το φεστιβάλ είναι σημαντικό για την πόλη μας ως κοινωνική προσφορά? Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη του Πύργου. Δεν το είχα κι εγώ αντιληφθεί πόσο σημαντικό μπορεί να είναι. Το βλέπω τώρα, γιατί όταν έρχονται, καταρχήν, όταν έρχονται τόσες προσωπικότητες, καταξιωμένες προσωπικότητες στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, σκηνοθέτες γνωστοί, επισκέπτονται την πόλη και παραμένουν σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ εδώ, όπως όταν έρχονται πολύ μεγάλα ονόματα κριτικών επιτροπών με μεγάλη εμπειρία και γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά πέρα από αυτό και τόσοι νέοι
τόσο από την Ελλάδα αλλά και όσο και από το εξωτερικό, αυτό δίνει μια άλλη πνοή στην πόλη. Την κάνει το επίκεντρο, το επίκεντρο της τέχνης, το επίκεντρο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Δηλαδή, μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά εγώ το πιστεύω. Μπορεί, εάν στηριχθεί ο θεσμός του φεστιβάλ, αυτό το πράγμα να γίνει η καρδιά σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Παίζει ρόλο που το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε μια μικρή πόλη και όχι στην Αθήνα, ας πούμε. Μπράβο, καλή ερώτηση. Για μένα θα έλεγα, και όχι επειδή το βλέπω τοπικιστικά για την πόλη μου και την περιοχή μου, για μένα αυτό ακριβώς είναι το πλεονέκτημα που έχει αυτό το φεστιβάλ. Γίνεται σε μια επαρχιακή πόλη, σε μια μικρή πόλη που δεν χάνεσαι. Όλα περιστρέφονται γύρω από το κέντρο. Δηλαδή, θα σου πω το πολύ απλό παράδειγμα. Σε 5 λεπτά αν φύγουμε από εδώ, ούτε σε 5, είμαστε με τα πόδια στο κέντρο της πόλης. Όλοι αυτοί οι νέοι, όλοι εσείς που συμμετέχετε και έχετε πολύ σημαντικό ρόλο στο φεστιβάλ, μπορείτε μέσα σε 3 λεπτά να συναντήσετε τους φίλους σας ή τους ανθρώπους που τώρα γνωρίσατε, που έχουν έρθει από το εξωτερικό και να είστε όλοι μαζί σε ένα καφέ, σε ένα σουβλατζίδικο, σε ένα εστιατόριο. Αυτό δίνει μια ζεστασιά και θεωρώ ότι αυτή τη ζεστασιά τη νιώθει και ο ξένος που έρχεται από το εξωτερικό. Το να πήγαινε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα, κάπου εκεί χάνεσαι. Ενώ τώρα εδώ είναι καλύτερο. Και έχουμε μια τελευταία ερώτηση. Ποιες είναι οι βλέψεις σας για τη μελλοντική ανάπτυξη του φεστιβάλ? Μας απαντήσετε ήδη για το χώρο, για τον ΑΣΟ. Πιο γενικότερα. Θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος είναι η αποθήκη στο ΑΣΟ. Ο στόχος είναι εκεί να διαμορφωθούν αίθουσες κινηματογραφικές όπου θα μπορούν με άνεση όλοι να μπορούν να παρακολουθούν τις ταινίες. Ήδη δηλαδή η σκέψη, και θα σας το αποκαλύψω σε εσάς, δεν το έχω πει γενικότερα γιατί θέλω πρώτα να το σιγουρέψουμε στο 100%, όμως είμαστε σε ένα αρκετά προχωρημένο επίπεδο. Η σκέψη μας είναι εκεί πέρα να υπάρχουν δύο αίθουσες. Η μία αίθουσα, η μεγάλη, θα έχει χωρητικότητα 500 θέσεις, μπορούν να χωρέσουν εκεί 500 θεατές, και η άλλη 230 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάτι αρκετά μεγάλο και κάτι πολύ πολύ καλό. Γιατί θα έχουμε λοιπόν δύο αίθουσες και θα μπορούν παράλληλα να παίζονται ταινίες σε δύο εστίες. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι η διαμόρφωση, η δημιουργία κινηματογραφικού πλατό και εργαστηρίο. Ήδη προβλέπονται στο σχέδιο, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω δει ώρα και πρόχειρο, νομίζω για 6 με 8 εργαστήρια, τα οποία θα είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένα, ούτως ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτό να έχει μια πολύπλευρη χρήση. Δηλαδή με μια μικρή παρέμβαση μπορείς, ξέρω εγώ, τα δύο εργαστήρια να τα ενώνεις σε ένα για τις ανάγκες μιας παραγωγής κάτι. Πάνω κάτω αυτή είναι η σκέψη μας και θεωρώ ότι αν αυτό έρθει η στιγμή που θα υλοποιηθεί, και αυτός είναι ο στόχος, το λέω και πάλι, μετά πάμε σε άλλο επίπεδο. Ναι. Εκεί αυτό αποτελεί ένα κόσμο, ένα στολίδι που μπορείς να πας σε μια ευρωπαϊκή παραγωγή, μπορείς να πας σε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ στο εξωτερικό, να το παρουσιάσεις και αυτό να αποσπάσει όχι μόνο θετικά σχόλια, αλλά να αποτελέσει το κίνητρο ούτως ώστε να έρθει εδώ πέρα κόσμος, να έρθουν εδώ παραγωγές, να θελήσουν να επισκεφτούν το χώρο. Που αυτό συνεπάγεται και ενδυνάμωση του φεστιβάλ, αλλά και της περιοχής.